όλα ξεκινήσουν από έναν πάπα που φοβούνται ότι θα είναι ερωτώμενος, ο οποίος θα είναι το γνήσιο παιδί των σατανιστών, οι οποίοι λυμένονται αυτή τη στιγμή το Βατικανό. Να ξέρετε ότι το Βατικανό δεν είναι ο Πάπας. Το Βατικανό είναι μια ολόκληρη κουστολία κρυμμένη πίσω από τον Πάπα, που διαχειρίζεται με πονηριά σατανικά σχέδια του εσφόρου. Το Βατικανό έχει και ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, γιατί έδειξαν, σαν τα Βαλική, όπως εμείς είμαστε ορθόδοξοι, αλλά υπάρχουν και άτομα οι οποίοι έγιναν εξεπίτηδες καρδινάλοι, έγιναν εξεπίτηδες αξιωματούχοι της Εκκλησίας, μόνο για έναν λόγο. Για να φτάσουν κάποτε στο σημείο να προσβάλλουν την Εκκλησία, δηλαδή μέσα από τα σωτικά της. Γι' αυτό και ένας από αυτούς τους πάτες θα είναι ο ψευδοποφήτης. Αυτό το οποίο ο ψευδοποφήτης θα είναι αρχηγός της Εκκλησίας. Θα το θυμάστε. Όταν δείτε αυτό τον Πάπα και τον διώξουν, και θα φύγει αυτός ο Πάπας, θα τον διώξουν ή τον ετοιμάσουν ή θα τον προσβάλλουν χίλια δυο, θα ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής του. Αλλά αυτός που θα έρθει θα είναι ο ψευδοποφήτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο πόδωρος, αλλά νομίζω, αν είναι σωστά οι σκέψεις μου γύρω από τα στιφραζόμενα όλα αυτό το αποκαλύψω, ότι θα είναι ο επόμενος μετά από αυτόν τον Πάπα. Αυτός ο Πάπας τι θα κάνει. Θα είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, πολύ ισχυρή προσωπικότητα σατανική, που όμως έξω θα δείχνει την πιο δυνατή καλοσύνη, την πιο δυνατή εξυπνάδα, την πιο δυνατή σοφία, την πιο δυνατή γνώση. Θα είναι τόσο δυνατός που με βοηθώ όλους τους πολιτικούς, τους οποίους θα έχει κατυποτάξει και να βρίσκεται σε όλους μαζί του, θα υποτάξουν όλους τους μεγάλους αρχιερείς της Εκκλησίας μας και της Ορθοδοξίας. Και λέει για την Ορθοδοξία ότι πολλοί αρχιερείς θα είναι μαριονέτες του ψευδοπολίτη. Πολλοί αρχιερείς θα είναι μαριονέτες του ψευδοπολίτη. Γιατί ξέρει ότι η βάση της Εκκλησίας είναι η υπακοή. Και ξέρει ότι αν διάσει την ηγεσία, ο ηγέτης, ο πατριάρχης, ο Πάπας, θα αναγκάσει τους αρχιερείς, οι αρχιερείς τους παπάδες και οι παπάδες των κόσμων. Θα είναι η στιγμή που αυτό το παιδί θα τα ζήσει. Πολλοί από εσάς δεν θα τα ζήσει. Όμως η ηλικία αυτού του παιδί θα τα ζήσει όλα. Η ηλικία λοιπόν. Θα τα ζήσει όλα.